επειδή τη Δευτέρα είναι το συλλαλητήριο της ΕΟΡΔΕΑΣ, καλέσαμε Διοικητικό Συμβούλιο στο Εργατικό Κέντρο, καλέσαμε και όλα τα συνδικάτα και υπήρχαν δύο προτάσεις, 24-ωρη απεργία και ή 3-ωρη στάση. Επειδή όμως την Τετάρτη έχουμε και την άλλη απεργία και ξέρετε πολύ καλά ότι οι μισθοί φροντίσαν οι πολιτικοί να κατέβουν εκεί που κατέβηκαν, δεν υπάρχει δυνατότητα και καταλήξαμε στην 3-ωρη στάση εργασίας. 3-ωρη στάση εργασίας λοιπόν έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο και καλύπτει όλους τους εργαζόμενους όπου και αν δουλεύουν αυτοί. Είναι καλυμμένοι από το Εργατικό Κέντρο για να διευκολυθούν να είναι στο συλλαλητήριο. Νομίζω ότι δίνει την πιο σκληρή μάχη που υπήρξε ποτέ η ΕΟΡΔΕΑ και πρέπει να πω, να κάνω και μια αυτοκριτική, να πω ότι ποτέ δεν έχουμε κηρύξει απεργία για την περιοχή ως συνδικάτα και νιώθω και λίγο άβολα γι' αυτό και είναι ευκαιρία οι εργαζόμενοι να δώσουν το παρόν τους εκεί και βεβαίως να χρησιμοποιήσουν και την πείρα που έχουν σε κινητοποιήσεις έναντι των άλλων πολιτών. Θα πρέπει δηλαδή να είναι μπροστάριδες για να απαντήσουμε σε αυτό το ξύρισμα που γίνεται, γιατί ξύρισμα από τη, όχι ξύρισμα, από τη ρίζα μας ξεπετάνε όλες τις υπηρεσίες και δεν αφήνουν τίποτα στην ΕΟΡΔΕΑ. Επομένως, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι στην κεντρική πλατεία τη Δευτέρα η ώρα 12. Το έχω αναφέρει και στο Διοικητικό Συμβούλιο προηγουμένως. Θα γίνουν κάποιες δράσεις από το Εργατικό Κέντρο οι οποίες δεν είναι ανακοινώσιμες, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το ρόλο τον παίζετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσείς δηλαδή. Και επομένως, υδρώνει το αυτή των πολιτικών μόνο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα θέλω να είναι μια έκπληξη, θα έλεγα, δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Αλλά ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις, θα γίνουν από την πλευρά μας 12 η ώρα στο συλλαλητήριο. Ότι όλοι οι πολίτες της ΕΟΡΔΕΑΣ είναι αγριεμένοι και εγώ δικαιούμαι να είμαι λίγο παραπάνω, διότι συναλλάσσομαι με τους συγκεκριμένους στα Υπουργεία και ακούω περισσότερα και εκνευρίζουν περισσότερα, γιατί ξέρω κάτι παραπάνω από τον καθημερινό από τον κάθε πολίτη και γι' αυτό εκνευρίζουν και περισσότερο. Που μπήκαν εισηγητικά από τον πρόεδρο και αυτά όλα που τέλος πάντων ζούμε και αντιμετωπίζουμε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν εργατική τάξη, δεν αντιπαλεύονται κατά την άποψή μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ πρόχειρα και καθόλου οργανωμένα. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια συνολική πολιτική. Το πλαίσιο που μπαίνει και από τους Δήμους και από τους άλλους φορείς δεν πατάει στα πόδια. Είναι τουφεκές στον αέρα για να μην σκουριάζουν τα όπλα μας. Δεν μπορεί να δίνουμε μάχες επιστοφυλακής. Όσον αφορά για την 24-ωρη απεργία που έβαλε ο πρόεδρος ή την 3-ωρη, τα υπόλοιπα είναι όλα γνωστά ήδη. Εμάς η άποψή μας είναι να γίνει μια 3-ωρη, οργανωμένη φυσικά, γιατί τα οικονομικά όλων μας ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολα. Γιατί έχουμε και την επόμενη 24-ωρη, την Τετάρτη 20 του μηνός. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε την 3-ωρη στάση εργασίας και όσο πολύ πιο μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο στην πλατεία. Να μην είμαστε συνέχεια αυτοί που πάμε 30 και 40 άτομα. Πρέπει όλοι μαζί, από εδώ πέρα μπροστά το Εργατικό Κέντρο, τα πρωτοβάθμια σωματεία. Το τομέα και ένα συμβάσει καμία από αυτές τις απεργίες. Και όχι γιατί δεν θέλει, απλά αντιλαμβάνεσαι ότι με το που θα πεις απεργό ή φεύγω από τη δουλειά, μια ημέρα θα την ξαναβείς. Αν θέλει να πετύχει η πρώτη απεργία όσο αφορά το κομμάτι του νοσοκομείου κτλ. Νομίζω ότι και το Εργατικό Κέντρο αλλά και ο Δήμος θα πρέπει να κάνει μια συνεννόηση με τους τοπικούς εργολάβους, ώστε και με τη δικιά τους θέληση, γιατί αφορά και αυτούς, έτσι και αυτοί οι πολίτες αυτής της πόλης. Άσχετα αν όλα δεν τους συμφέρουν, δηλαδή τους συμφέρει να φύγει από τις εργασίες, αλλά τους συμφέρει να φύγει από το νοσοκομείο. Θα πρέπει και με τα καταστήματα, γιατί εκεί είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι του δικού τομέα.